Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Διότι εδώ πρόκειται για μια φοιτήτρια νεαρής ηλικίας και νομίζω ναι. υπάρχει κάποιο είδους καταπώνηση να ακούει η ίδια κάθε μέρα για τα τεστ της και για την περίπτωση της από το ραδιόφωνο και τις τελάσεις. Εδώ νομίζω πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Αλλά αυτό το οποίο θα ξεκινήσω με αυτό που έχω πει και χθες το βράδυ είστε στο μέσα στα γεγονότα. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πρέπει και τους καλώ εγώ προσωπικά να γίνει μια επιστημονική συνάντηση όλων των εμπλεκομένων. Του δικού μου εργαστηρίου, του εργαστηρίου που έχει κάνει το αρχικό τεστ, του εργαστηρίου που έχει κάνει την επαλήθευση και του κέντρου γενετικής. Να προσκομίσουμε όλοι τα δεδομένα μας, τα επιστημονικά δεδομένα, να δηλώσουμε όλοι πού έχουμε φυλάμενα τα δείγματα και να γίνει μια ανταλλαγή δεδομένων με έναν πολιτισμένο τρόπο για να μπορέσουμε να βρούμε την άκρη εδώ. Εντάξει. Ναι. Στα δικά μου τα μάτια αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι έγινε ένα θετικό τεστ από μια εταιρεία η οποία έχει λάβει έχει κερδίσει το διαγωνισμό για να εκτελέσει τη μελέτη ατόμων από 18 μέχρι 40 χρόνων. Έχει βγάλει ένα θετικό τεστ για τη συγκεκριμένη φοιτήτρια. Και μετά από αυτόν το τεστ, τρία διαφορετικά εργαστήρια, το δικό μου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το εργαστήριο SYNLAB και προχθές έγινε νέα δειγματοληψία στη φοιτήτρια. Αυτό είναι νέο δεδομένο το οποίο πιθανόν να μην το ξέρετε. Νέα δειγματοληψία, είπατε. Έγινε νέα δειγματοληψία. Για εξηγήστε μας. Από τη φοιτήτρια η δειγματοληψία έγινε στο Γενικό Νοσοκομείο. Την επήραν τηλέφωνο ΕΨΕΣ και της ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας ότι το δείγμα είναι αρνητικό. Εντάξει. Ναι. Ακούτε. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Σας ακούμε. Ναι, άρα εδώ τα δεδομένα υπάρχουν ότι υπάρχει ένα θετικό ΕΨΕΣ. Μετά από αυτόν υπάρχουν τρία αρνητικά τεστ από τρία διαφορετικά εργαστήρια, έναν εκ των οποίων είναι το επίσημο εργαστήριο, φαντάζομαι, του Υπουργείου Υγείας. Ναι, να σας πω τώρα τι γίνεται. Δεν ξέρω αν ακούσατε πριν τις δηλώσεις του κυρίου Φυλακτού. Ο κύριος... Όχι, δεν τις έχω ακούσει. Να σας πω, ο κύριος Φυλακτού υποστηρίζει ότι πιθανόν η φοιτήτρια να ήταν θετική στον ιό και μέχρι να γίνουν οι υπόλοιπες δειγματοληψίες αρνητικοποιήθηκε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πιθανό σενάριο το οποίο εγώ δεν το αποκλείω. Γι' αυτό εξηγήστε στον κύριο Φυλακτού, εγώ καλώ επίσημα σε επιστημονική συνάντηση όλους τους εμπλεκομένους να έρθουν με τα επιστημονικά τους δεδομένα και ό,τι χρειάζεται και να κάνουμε μια συζήτηση επί του θέματος, πολιτισμένη. Ναι. Αυτό το οποίο έχει πει ο κύριος Φυλακτού είναι σίγουρα μια εξήγηση που μπορεί να εξηγήσει το θετικό PCR και τρία συνεχής αρνητικά τεστ. Μπορεί να το εξηγήσει, αλλά πρέπει να δούμε όλοι μαζί ώστε να καταλάβουμε τι γίνεται. Νομίζω αυτός είναι ο ενδεκρινόμενος τρόπος, επιστημονικός τρόπος για να εξηγήσουμε μια δύσκολη περίπτωση. Δηλαδή πρόκειται για μια δύσκολη περίπτωση και για μένα το πιο σημαντικό είναι η ψυχολογία της φοιτήτριας. Δεν μπορούμε να τη συζητούμε συνέχεια από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Επομένως, για μένα, ξανά καλώ όλους τους εμπλεκόμενους να κοπιάσουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου να το συζητήσουν. Αυτά όλα καλά μέχρι εδώ. Ελπίζουμε ότι θα απευθύνεται εσείς έκκληση προς τους αρμόδιους για αυτή την συντονιστική, για αυτή την συνάντηση, την επιστημονική συνάντηση. Εγώ είμαι ο πρόεδρος ο οποίος θα καταθέσω τα δεδομένα του εργαστηρίου μου επίσημα. Ναι. Είναι στη διάθεση του αρχικών επίχρησμα και το RNA που έχω στο εργαστήριο μου, το οποίο είναι φυλαγμένο σε μείον 80 βαθμούς, όπως ενδείκνεται στην επιστήμη για αυτού του είδους τα δείγματα. Είμαι έτοιμος να το μοιραστώ με τον οποιοδήποτε, να κοιτάξουμε τα αποτελέσματα όλων, το ιστορικό της φοιτήτριας, πιθανώς αναλύσεις από τα αντισώματα και το σενάριο το οποίο έχει πει ο κύριος Φυλακτού. Είναι ένα σενάριο το οποίο εξηγεί όλα τα αποτελέσματα. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε με προσοχή αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η δική μου θέση. Κύριε Κοστρίκη, μας γεννιέται το ερώτημα, γιατί αυτές οι συνεννοήσεις και ο συντονισμός των επιστημόνων όλης της Κύπρου δεν είχε γίνει από νωρίς.
Δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω αυτό το θέμα. Νομίζω... Θα έπρεπε όμως, θεωρείτε, από την πρώτη στιγμή της πανδημίας να βρίσκεται η κυπριακή επιστημονική κοινότητα σε μια πανστρατιά, στην οποία όπως προκύπτει στο δεύτερο κύμα του κορονοϊού, δεν υπάρχει. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω όμως, σαν επιστήμονας, είναι ότι και η επιστημονική κοινότητα, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και παντού. Εγώ έζησα 20 χρόνια στην Αμερική και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα politics των επιστημών. Είναι εξίσου σημαντικά, όπως είναι και τα politics άλλων κατηγοριών. Υπάρχουν politics μεταξύ των επιστημών. Μας λέτε τώρα ότι υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα, σκοπιμότητες και προσωπικές φιλοδοξίες εις βάρος της καταπολέμησης. Υπάρχουν προσωπικές φιλοδοξίες και politics μεταξύ των διαφόρων λάψη και οργανώσει. Εγώ είμαι από τα άτομα τα οποία πιστεύω σε συλλογική συνεννόηση. Εγώ εκτός με όλων των επιστημονικών κοινών. Είμαι με έδωση μάλιστα και του Διοικητικού Συμβουλίου του Center of Genetics. Είμαι με έδωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγώ ο σκοπός μου εκεί είναι να συνενέσω όλα αυτά. Δηλαδή, αν ο κύριος Φυλακτού που είναι πρόεδρος εκεί, έπρεπε να πάρει την επιμέλεια του που είναι υπεύθυνη στην και να κάνει αυτό που ζητώ εγώ αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει επιστήμη. Μάλιστα. Και επειδή, κύριε Κοστρίκη, είστε επιστήμονας, θέλουμε την γνώμη σας, την εκτίμησή σας, τι γίνεται με, με τη διασπορά του ιού εντός της κοινότητας. Ναι, όπως έχω εξηγήσει και χθες το βράδυ στο Μέστα Γεωγόντα, η εξάπλωση του ιού στην κοινότητα είναι επικίνδυνη. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να επικεντρώνεται στη Λάρνακα, αλλά η Λάρνακα αυτή τη στιγμή μπορεί να αρχίσει να εξαπλώνει τον ιό και σε άλλες πόλεις. Ναι. Όπως υπάρχουν ενδείξεις αυτού του γεγονός αυτή τη στιγμή. Οι συστάδες λοιμόξεων είναι αρκετές, είναι μεγάλες και αυξάνονται. Και αυξάνεται και ο αριθμός των ατόμων που έχουν τη λοίμωξη εντός των συστάδων και αυξάνονται και οι συστάδες οι ίδιες. Επίσης, αυτό που έχω πει και το επαναλαμβάνω, η νεότερη εμπειρία που έχουμε από το πρώτο κύμα του Μαρτίου είναι ότι εδώ υπάρχουν δύο νέες συστάδες τις οποίες δεν είχαμε δει προηγουμένως. Είναι οι συστάδες που δημιουργούνται σε ποδοσφαιρικές ομάδες, ναι, οι οποίες δρούν πολύ δραστικά, δημιουργούνται πολύ γρήγορα και περιλαμβάνουν σχεδόν όλα τα άτομα που ανήκουν. Δηλαδή, που στη στιγμή που μολύνεται ένα ποδοσφαιριστής, μολύνονται όλοι. Και ο κίνδυνος να μεταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι και τον ιό στις οικογένειές τους. Αυτά είναι τα οποία συζητιώνται και μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της ΧΟΠ. Μπας και βρεθεί λύση. Κύριε Κοστρίκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτές οι συστάσεις είναι εξαιρετικής σημασίας να τις σταματήσουμε. Δηλαδή, πρέπει να βρεθεί ένας άμεσος τρόπος, διότι αυτές οι συστάσεις, αν τις αφήσουν ανεξέλεκτες, τότε πολύ φοβάμαι ότι θα χάσουμε τον πόλεμο. Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καμπανάκι κινδύνου λοιπόν από τον Λέοντιο Κοστρίκη ότι μπορεί να χαθεί και ο πόλεμος κατά του κορονοϊού αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα και όπως είπε και προηγουμένως αν δεν σταματήσουν να υπάρχουν politics γύρω από τα εργαστήρια, την αντιμετώπιση του κορονοϊού και τις προσωπικές ή επαγγελματικές εν πάση περιπτώσει ατζέντες που μπορεί να υπάρχουν. Και ζήτησε συγκλήση όλων των επιστημόνων για να ανταλλάξουν δεδομένα και απόψεις.